Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα της αντιπυρικής προστασίας για τα σπίτια που είναι κτισμένα εντός δασικών περιοχών, καθώς το θεσμικό πλαίσιο δεν είναι ακόμη πλήρως ξεκαθαρισμένο. Παρά τις προσπάθειες των αρμόδιων φορέων για την εύρεση λύσεων, δεν έχει οριστεί συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι φορείς απευθύνουν έκκληση προς τους ιδιοκτήτες να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, όπως η δημιουργία ζώνων πυροπροστασίας γύρω από τις κατοικίες τους και η απομάκρυση έφλεκτων υλικών. Η ανάγκη για μια σαφή και ολοκληρωμένη στρατηγική κρίνεται επιτακτική δεδομένων των αυξανόμενων κινδύνων πυρκαγιών στη χώρα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν έχει κάτι, δεν είναι ξεκαθαρισμένο τίποτε όσον αφορά την αντιπυρική προστασία αυτών εδώ των ζωνών. Εν αντιθέσει, είναι ξεκαθαρισμένο τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι στα οικόπεδά τους, τα οποία ενδεχομένως να γειτνιάζουν με δασική έκταση. Είναι ξεκαθαρισμένο μέχρι που φτάνει ένα ερημοτομικό ή ένας πολυδομικός σχεδιασμός και πότε αυτό είναι έγκυρο. Αυτά είναι ξεκαθαρισμένα. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, αλλά αυτά είναι ξεκάθαρα. Αυτές όμως, αυτοί οι οικισμοί που μπαίνουν έτσι ξαφνικά, να το πω, ή διαχρονικά ξαφνικά, να το πω διαφορετικά, μέσα στο δάσος, εκεί πλέον σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά και οι επιστήμονες. Κύριε Δασαρχαμού, συγγνώμη για τη διακοπή. Εγώ σέβομαι απόλυτα. Είστε ένας κρατικός λειτουργός. Προσπαθείτε να πείτε τα πράγματα όσο πιο γίνεται, όσο πιο με την επιστημονική τους έννοια κτλ. Εγώ, επιτρέψτε μου να πω ένα πράγμα. Εάν υπήρχε τήρηση των κανόνων από δασαρχείο, κτηματική υπηρεσία, πολεοδομία, το ένα το άλλο, στο μάτι για να πάω λίγο πίσω, εγώ δεν νομίζω να κυγόντουσαν 104 άνθρωποι. Θα έπρεπε να είχαν γκρεμιστεί οι μισές κατοικίες. Είδατε λοιπόν. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Έτσι. Έτσι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Επειδή σας λέω, υπηρέτησα και σε άλλο δασαρχείο. Ναι. Σε άλλο δασαρχείο. Είχαμε ζητήσει χρήματα και μας δόθηκαν χρήματα για καθαίρεση αυθερέτου. Δεν θα πω πού. Δεν είναι στην καμάρα σίγουρα. Λοιπόν. Όταν λοιπόν κάναμε τον διαγωνισμό για να έρθουν να το καθαρέσουν το ευθέρετο, δεν εμφανίστηκε κανένας μηχανηματάς. Όταν ζητήσαμε να καθαριστούν τα ευθέρετα αυτά, εκτός από το ότι είχαμε χρήματα και μετά τη διαγωνιστική διαδικασία, υπήρχαν και πολλές πολιτικές αντιδράσεις. Αυθέρετα, χωρίς κανένα τίτλο ιδιοκτησίας, χωρίς τίποτε. Στην μακρόχρονη, θα έλεγα, καριέρα μου, έχω συναντήσει μέσα δασική έκταση οικοδομή. Όχι οικοδομή, η οποία είχε ρεύμα, είχε νερό, είχε τηλέφωνο, καθόλου νόμιμα το Τους νερό, το τηλέφωνο και το ρεύμα. Βέβαια δεν είχε πολεοδομική άδεια. Οπότε έρχομαι και ρωτώ, και εγώ αναρωτιέμαι, είπαμε, είμαι δημόσιος λειτουργός, μα πώς είναι δυνατόν, εγώ θα πρέπει να τους κυνηγήσω αυτούς, ενώ άλλες υπηρεσίες τους, ας το πούμε, προστατεύουν, τους παρέχουν υπηρεσίες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, επανέρχομαι στο ερώτημά σας. Είναι πολύ βασικό το ερώτημα. Εμείς ως δασική υπηρεσία, είτε από μόνοι μας, είτε σε συνεργασία με το Δήμο, όπως προβλέπεται στην τελευταία πυροσβεστική διάταξη, τέλος πάντων, μπορούμε να προχωρήσουμε σε σχέδια διαχείρισης της βλάστησης που γυκνιάζει με οικισμούς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει όχι από ψηλωτική ζώνη, σημαίνει διαχείριση της βλάστησης, δηλαδή καθάρισμα των κλαδιών. Καθάρισμα τη υπορόφου βλαστήσεως. Νομίζω είδατε, θα πήρατε μια εικόνα από το νοσοκομείο. Τι γίνεται στο νοσοκομείο, το είδα γιατί πρόσφατα νοσηλεύτηκα 4 μέρες με οξία μυγδαλίτιδα δάκι από το παράθυρο χάζευα ακριβώς αυτή τη ζώνη εκεί που έγινε. Ακριβώς. Εκεί όπου υπάρχει, υφίσταται όντως ανάγκη, ναι, θα προχωρήσουμε και σε οψήλωση όπου μας το επιτρέπουν και η τοπογραφική διαμόρφωση της περιοχής. Αλλά δεν μπορούμε, γιατί έχουμε πολλά τέτοια αιτήματα πολιτών. Από πολλές, και από την Καβάλα, αλλά και από άλλους οικισμούς της περιοχής αρμοδιότητάς μας. Ελάτε ρε παιδιά, μας λένε, και κάντε μια ζώνη 10-20 μέτρων γύρω από το χωριό ή γύρω από την Κωμόπολη, για να μην καούμε. Μα αν την κάνουμε αυτή τη ζώνη, δεν θα καείτε, θα πνιγείτε.